Εμείς ξεκινάμε την αποκατάσταση των 3.500 στρεμμάτων της κομματερής, γιατί δεν είναι μόνο το πώς θα μαζέψουν τα σκουπίδια, είναι και οι χώροι τα οποία αποθηκεύουμε τα σκουπίδια να αποδοθούν την επόμενη στιγμή, να αποδοθούν μετά από μερικό χρονικό διάστημα στην κοινωνία. Το ένα κομμάτι είναι αποκατάσταση όχι μόνο κομματερής φυλής, αλλά και όλων των χώρων, των Χαδά και των Χιτά που ανέφερε ο κύριος Κρεμλής. Είχα την ευτυχία να επισκεφθώ την Ισπανία, τη Μαγιόρκα μαζί με τον κύριο Κρεμλή, ήμουν ένας από τους δημάρχους που ανέφερε ο κύριος Κρεμλής, να επισκεφθώ το Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, την παλιά κομματερή και είδα ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Ισραηλίδες είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Δεν έχουν περισσότερο μυαλό από εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Απλά έχουν βγάλει τις ιδεοληψίες και έχουν εντάξει στην τακτική τους καλές πρακτικές. Είναι πάρα πολύ απλό να αποκαταστήσουμε τους παλιούς Χιτά, να αποκαταστήσουμε τους παλιούς Χαδά, να τους αποδώσουμε στην κοινωνία και χωρίς ιδεοληψία να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των απορριμμάτων με κάθε μορφή. Με κάθε μορφή που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία. Και κλείνοντας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το θέμα των απορριμμάτων, της διαχείρισης απορριμμάτων, πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αγωνίζεται, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δίνει τις λύσεις και η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση θα πορευτεί. Και χαίρομαι που ένας πρώην αυτοδιοικητικός πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης είναι σήμερα ο υπουργός μας που θα έχουμε την αμέριστη παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είπα πραγματικά ότι.